Πάμε στον Θόδωρο τον Μιχόπουλο, ναι, να ακούσουμε τα σχόλιά του. Σου διαβάσω και ένα μήνυμα, Θόδωρε. Αφορά εμένα? Όχι, όχι. Είναι μια τηλεθεάτρια και η οποία μας λέει: είμαι μακροχρόνια άνεργη και μου έβαλαν έμφυα 840 ευρώ. Πού θα τα βρω και χρωστάω και 400 ευρώ από τα προηγούμενα χαράσια. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ακούμε. Θες να δυσκολιάσεις τη δημοσκόπηση? Θα κάνουμε μια γενική τοποθέτηση, γιατί έχουμε δυσκολιάσει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε καταρχήν. Η κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας και του προσωπικά του κ. Σαμαρά ξεκίνησε από την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, το πρόγραμμά μας, ότι δεν είναι αυτά που θέλουμε να κάνουμε, αλλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Το πρόγραμμα για τη διάσωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Να σώσουμε τους φτωχούς, να μην μείνανε άνθρωποι. Τα 6.300.000 που είναι στα όρια της φτώχειας, αυτό άγγιξε τον κόσμο, χωρίς κραυγές, χωρίς προβοκάτσες, χωρίς τίποτα. Ήρεμα και απλά. Αυτό είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αποτυπώνεται από εδώ και πέρα στις δημοσκοπήσεις και δείχνει μια σαλίδα η οποία συνεχώς θα διευρύνεται, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίχτηκε πάνω σε πραγματικά νούμερα της οικονομίας και πάνω στις πραγματικές ανάγκες του κόσμου. Δεν υποσχέθηκε αλλαγούς με τα χίλια. Αυτό το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης σε σύντομο διάστημα, και απαντάω και στο Κουκουέ τώρα εδώ, δηλαδή κάνω και το ρέτμα του Κουκουέ, το έφερε σε νόμο στη Βουλή. Κατέθεσε τα 751 ευρώ κατώτατο ημερομίσθιο, το οποίο το Κουκουέ θα πρέπει να το ψηφίσει, αν είναι λογικό, και αργότερα ψηφίζουμε να αποφασίζει η συνέλευση του εργοστασίου τι θα παράγουμε, και κατέθεσε και νόμο για τις σωματικές απολύσεις, προστασία των εργαζομένων. Θα ακολουθήσουν και άλλα πράγματα που θα δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που λέει τα υλοποιεί, έστω και ως αξιωματική αντιπολίτευση, και θα τα κάνει πράξη όταν ανέβει στην κυβέρνηση. Αλλιώς, κακά τα ψέματα, θα πέσει την επόμενη μέρα. Πάμε τώρα. Η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια αυτή λογική. Τη λογική της λιτότητας. Το παραδέχεται και το ίδιο ο προϋπολογισμός. Υπάρχει συγκεκριμένη ανακοίνωση από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο που λέει: από τη μια μεριά ο Σαμαράς και άλλα κυβερνητικά στελέχη μιλούν για το τέλος των μνημονίων, και από την άλλη το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει εισαγωγικά η στροφή στην οικονομική ανάπτυξη, προϋποθέτει τη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής. Σελίδα 11. Τι σημαίνει αυτό? Συνέχιση της λιτότητας. Καθαρά και εξάστερα. Την ίδια ώρα βγαίνει το Μπλουγκμπερ. Μα τώρα είναι μέσα στο μνημόνιο, είναι συγκεκριτική έκθεση. Δεν τα λέω από το κεφάλι μου. Βγαίνει το Μπλουγκμπερ. Ό,τι είναι και να είναι το Bloomberg. Και λέει: την ελληνική κυβέρνηση και τα περιεξόδια του μνημονίου αδειάζουν το Bloomberg. Αξιωματούχοι οι οποίοι τονίζουν ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδος δεν έχουν ακόμη πιστεί πως η χώρα μας μπορεί να βγει εξ ολοκλήρου από το μνημόνιο. Και συνεχίζει ότι οι πιστωτές επιμένουν πως η Αθήνα πρέπει να διατηρήσει προληπτικά υποστηρίγματα. Τι σημαίνουν τα προληπτικά υποστηρίγματα? Οποιαδήποτε χώρα με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση χρωστάει, δεν έχει εξοφλήσει πάνω από το 75% του χρέους της, είναι υποχρεωμένη να δέχεται ελέγχους ανατακτά χρονικά διαστήματα. Άρα, αυτό η ιστορία ότι φεύγουμε από το μνημόνιο, το μνημόνιο δεν είναι ένας νόμος, σκίζει σελίδες ο κύριος Σαμαράς ή σκίζει σελίδες ο Μιχόπουλος. Είναι μια ολόκληρη νομολογία η οποία θέλει δουλειά για να ξαναεπανέλθουμε στο διάστημα που είμαστε. Και ούτε πρέπει η χώρα να επανέλθει το 2009, το 2014. Πρέπει να πάμε στο 2020 και να πάμε επιθετικά μπροστά. Συνεχίζω εγώ τώρα. Μιλάει ο κύριος. Ο προπολογισμός, και μίλησε και η κυρία που έστειλε το μήνυμα, Εμίλια, για την ανεργία. Και μίλησε ο προπολογισμός για διαθροτική ανεργία, και η ανεργία λέγεται διαθροτική λόγω των ευαισθησιακών πολιτικών. Ποιες αφέρουμε στις ευαισθησιακές πολιτικές? Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς. Είναι σαν και αυτόν που είναι στο δικαστήριο, έχει σκοτώσει τον πατέρα του, είναι πρακτοκτόνος και ζητάει επίοικια για την ορφανός. Δηλαδή αυτό το πράγμα εμφανίζεται στο προσκήνιο του υπολογισμού. Βάζω και ένα άλλο θέμα στο τραπέζι, ότι η λήξη των ομολόγων το 14 και το 15 είναι 12 δις. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι 12 δις. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είμαι σύντομος. Θα δούμε τι άλλο θα βγει. Και επίσης στον προϋπολογισμό δεν αναφέρονται οι δαπάνες για την αύξηση. Ψήφισε η Ελλάδα αύξηση εξοπλισμών του ΝΑΤΟ. Γιατί έχουμε καινούργιες ανάγκες στο Ιράν, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και με την αυτή. Ψήφισε, δεν εμφανίζονται στον προϋπολογισμό. Τελειώνω εδώ για να γίνει κουβέντα. Για να δημιουργήσω, επειδή δεν υπάρχει τώρα εκ μέρους του Μήνας της Δημοκρατίας, να αποφανθεί μετά και ο κύριος Ραβανός, ο οποίος είναι έκριτος γύρω από αυτά και με τα όσα έχει μέχρι τώρα συγκεντρώσει. Λέμε το εξής. Να κάνω λίγο κόντρα στον κύριο Μιχόπουλο, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός συζητητής. Και τα θέτει τα θέματα ήρεμα και με επιχειρήματα. Όμως θα του υποβάλω μερικές ερωτήσεις που μπορεί να βέβαια και ο φίλος Μονάζος Αθανασίου να απαντήσουν. Πρώτον, πώς θα γίνουν 751 ευρώ οι μισθοί? όταν έχουν πει και έχουμε υπογράψει τα μνημόνια, και τα μνημόνια είπαμε ότι είναι οι προϋποθέσεις των δανειακών συμβάσεων. Θα σου δώσω, κύριε, αυτά τα λεφτά που ζητάς για να κάνεις τη δουλειά σου, πλην όμως πάρει και αυτούς τους όρους. Τα υπογράψαμε, είναι δεκτά. 751 ευρώ. Πώς θα γίνει την επομένη, όταν λένε ότι για να επέλθουν αυξήσεις και να γίνουν αυξήσεις πρέπει η ανεργία να πέσει κάτω από 10%. Ένα. Δεύτερον, όσον αφορά τις λίστες, γιατί άκουσα ότι θα πάραμε τις λίστες Λαγκάρ και τη λίστα τάδε, Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ελβετίας έστειλε εγκυκλίους σε όλους τους τοπικούς εισαγγελείς των καντονίων και δεν θα δοθεί καμία λίστα, κανένα όνομα, κανένα περιουσιακό στοιχείο πλέον από αυτούς οι οποίοι κρύβουν τα λεφτά τους στην Ελβετία, η οποία στο κάτω-κάτω ζει από αυτά. Δεύτερο είναι αυτό. Τρίτον, άκουσα σήμερα τον κύριο Μπαλάφα στο Real FM, ο οποίος έλεγε, δεν μιλάει πλέον κανείς για μονομερή διαγραφή, κύριε Μιχόπουλε και κύριε Αθανασίου. Μιλάνε για διαπραγμάτευση και λένε, εάν οι άλλοι δεν συμφωνήσουν τη διαπραγμάτευση... Τι δεν μιλάνε για διαγραφή, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές? Ποτέ, τώρα όχι. Παλιά μιλούσαν, τώρα καθόλου. Του άκουσα και πρόσφατα, εγώ πολύ. Σήμερα εγώ πολύ άκουσα πρόσφατα τον κύριο Μπαλάφα. Την περασμένη εβδομάδα τον κύριο Δραγασάκη. Ο οποίος είπε ότι κανείς δεν μιλάει. Μιλάει για μεγάλη διαγραφή του χρέους. Ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος είναι και επικεφαλής στη. Σήμερα ο κύριος Μπαλάφας. Ο κύριος Μπαλάφας, θα το θέσω και είμαι βέβαιος. Λοιπόν, ο κύριος Μπαλάφας είπε ότι μιλάμε μόνο για διαπραγμάτευση. Είπε τέτοιο πράγμα. Μόνο για διαπραγμάτευση. Στην εκπομπή του Τάκη, του Χατζή και του Γεωργίου. Μπράβο, του Χατζή και του Γεωργίου. Μάλιστα. Και επέμεναν, ο Χατζής μάλιστα επέμενε και λέει όχι διαπραγμάτευση. Τον άκουσα εγώ. Το θέμα είναι το εξής. Έχει αλλάξει θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αθανασίου. Διαπραγμάτευση. Έχει αλλάξει θέση. Σήμερα αδονίζει λιγάκι. Όχι καθόλου. Κάνει ερωτήσεις, τις απαντάει ο ίδιος. Να τους δούμε σε τριπλό, κύριε Καλοκαιριάκη. Μα όχι, σήμερα θέτω αυτή την ερώτηση, διότι άκουσα τον κύριο Μπαλάπα. Και λέω η διαπραγμάτευση, αν δεν δεχτούν, θα επιτύχουμε τη διαπραγμάτευση, είπε ο κύριος Μπαλάπας. Και το τέταρτο που ήθελα να πω. Πάντως έχει σημασία να μας πει ο κ. Αθανασίου αν έχει αλλάξει. Εγώ δεν το ξέρω και δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει θέση ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εγώ το πρώτο που έχω να πω είναι ότι ο Βασίλης Καπερνάρος πρέπει να έρθει συμπαρουσιαστή σου. Να κάνει εκείνος τις ερωτήσεις. Έτσι, το πρώτο που πρέπει να. Δεν είναι κακό που ρωτάει. Δεν είναι κακό που ρωτάει. Αύριο μεθαύριο θα είστε κυβέρνηση. Και είπατε αυτά. Και είπα προηγουμένως ο κ. Μιχόπουλος ότι το πρόγραμμά μας στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πρόγραμμα, λέει ο Λαπαβίτσας, αλλά ήταν εξαγγελίες. Εάν να μας δώσουν το πρόγραμμα, το μελετήσουμε. Είπε ο Λαπαβίτσας. Ο Λαπαβίτσας δεν είχε καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν για να είναι υποψήφιος. Ποτέ δεν ήταν υποψήφιος για την Ευρωβουλή. Σε κατηγορώ για αδονισμό. Κλέβει το χρόνο της εκπομπής, αφαιρώντας τον φυσικά από τον άλλο. Ευθεία κατηγορία, ενώπιον του κοινού. Απολογήσου. Όχι, λοιπόν, για να απαντήσει την ερώτηση. Και ξέρω ο κύριος Ραβανός δεν έχει μιλήσει καθόλου. Του ζητώ συγγνώμη, εγώ, αλλά θέλω. Ξέρει τι εννοώ. Όταν λέω εφόλη τη θέση, θα πάρει θέση. Θέλω να δώσω δύο απαντήσεις και θα σε παραδώσω μετά στον δημοσιογράφο Μιχόπουλο, όπου θα τα πει πολύ καλύτερα. Ο δημοσιογράφος είναι πιο σημαντικός από τον βουλευτή, έλεγε η Ελένη Βλάχου. Μα εμείς οι βουλευτές από τους δημοσιογράφους τα μαθαίνουμε. Λοιπόν, είμαστε οι πιο ενημερωμένοι βουλευτές. Έλεος όμως σε δύο ερωτήματα. Θέλω να απαντήσω σε δύο ερωτήματα. Στα τέσσερα, βουλευτής είσαι. Μια στιγμή. Έλεος, πια να μου δοθεί ο χρόνος. Αυτό κάνει. Είναι ένα κόλπο στις συζητήσεις. Και εδώ λοιπόν πρέπει να είναι αδυσόπιτος ο άλλος. Θα απαντήσω μόνο σε δύο, γιατί στις δύο που με εξοργίζουν περισσότερο. Μίλησες για λίστες, έτσι. Εγώ δεν θα πω τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα πω τι λένε ξένοι. Πρώτα απ' όλα ο Χόγερ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ήρθε εδώ πέρα και φωτογραφήθηκε δίπλα στο Χαρδούβελ. Έδωσε 900 δισεκατομμύρια, εκατομμύρια δάνεια στην ελληνική κυβέρνηση. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος, ο Γερμανός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων? Είπε ότι οι Έλληνες δεν επενδύουν στην Ελλάδα. Προτιμούν να επενδύουν στο Λονδίνο, στην αγγλόφωνη Καθημερινή, στην κυρία Βαρβιτσιώτη. Ανταποκρίτρια της Καθημερινής στις Βρυξέλλες. Δεν κουνήθηκε κανένα. Να σου είπα για τις λίστες. Λοιπόν, δεύτερον μετά το είπε η κυρία Λαγκάρ. Ο εφοπλιστής, δηλαδή ο Νταλικέρης της θάλασσας, έγινε πρωτοσέλιδος στους New York Times. Κορυφή. Πρέπει να πληρώνει τους φόρους του ο κύριος, όπως τους πληρώνει η καθαρίστρια. Αυτό γίνεται σε όλες τις δυτικές χώρες. Το δεύτερο, έλεος πια με αυτά τα 751 ευρώ. Όποιος λέει πού θα βρείτε τα λεφτά, θέλω να μου συγχωρηθεί. Είναι μνημονιακή συμφωνία. Τι έλεος και εξέλεος, αδερφέ. Μπορώ να ολοκληρώσω. Έχω το δικαίωμα αυτό. Ναι, όταν γίνεται μια πολιτισμένη συζήτηση, όταν μιλάει ο άλλος πρέπει να σιωπά. Θα σιωπήσω κι εγώ μετά. Λέω έλεος, διότι αυτό προδίδει άγνοια στοιχειωδών οικονομικών. Αυτό το μέτρο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Πόσες φορές θα το πούμε. Έχει αποδειχθεί. Όταν παίρνεις 7.000 ευρώ τα κάνεις μασούρι. Όταν παίρνεις 700 ευρώ δεν τα κάνεις μασούρι. Πας στο μίνι μάρκετ. Αγοράζεις παπούτσια αθλητικά του μπάσκετ για το παιδί σου που τώρα δεν έχει. Και είναι τρίπια. Εγώ παίρνω το ΦΠΑ ως κράτος. Επαναλαμβάνω, είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Αυτή η πλάκα πρέπει να τελειώσει. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Και για να περάσουμε στον κύριο Ραβανό. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Ακούστε, εγώ το πιστεύω προσωπικά. Στις δημοκρατίες ο πολίτης έχει ευθύνες. Ο λαός έχει ευθύνες. 5 λεπτά όταν είναι πίσω από το παραβάν. Τότε είναι η δική του ευθύνη. Σε όλο το υπόλοιπο διάστημα δεν ευθύνεται εκείνος. Πρέπει να το κατανοήσουμε. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα. Άρη. Να ξεκινήσω. Τώρα που σιώπησα, δηλαδή πήρα απαντήσεις. Θα τις πάρω, θα μιλήσω σε 2 λεπτά. Παρακαλώ κύριε Καπερνάρο. Κριτής μας Βασίλη είναι άλλος. Κριτής μας είναι άλλος. Έτσι, αυτός που μας βλέπει. Να ξεκινήσουμε λίγο από το προϋπολογισμό, αν μου επιτρέπετε. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Να κάνω ένα συνοπτικό σχόλιο των όσων έχουν συζητηθεί στο τραπέζι. Προϋπολογισμός. Το Σάββατο ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι με την κατάθεση του προϋπολογισμού πέρα από τις άλλες φοροελαμφρύνσεις και αναφέρθηκε στην εισφορά αλληλεγγύης, στη μείωση του 30%, μια εισφορά η οποία δεν ήταν μόνιμη, έχει γίνει μόνιμη, όπως και το χαράτσι κτλ. Το ΦΠΑ στην εστίαση κτλ. Αυτός ο προϋπολογισμός σήμερα που κατατέθηκε λοιπόν δεν έχει άλλες φοροελαμφρύνσεις από τις οποίες. Στις οποίες αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Άρα ουσιαστικά είναι και δύσκολο να υπερασπιστεί και ακόμα και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, αν ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία, έχει κάτι άλλο στο μανίκι της να το τραβήξει στη συζήτηση που θα γίνει επί του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού, μένει να φανεί το επόμενο διάστημα. Γιατί καθώς όλα τελούν υπό την έγκριση, την αίρεση, και το έχουμε ξαναπεί, της Τρόικας. Σήμερα είχαμε εμπλοκή στο θέμα των περίφημων δόσεων για τα κόκκινα δάνεια και τα ληξιπρόθεσμα όσον αφορά τις οφειλές επιχειρήσεων και πολιτών. Είχαμε εμπλοκή με την Τρόικα. Είχαμε εμπλοκή με την Τρόικα, ακριβώς. Ναι. Ζητούν να κλείσουν τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα όσον αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας. Ναι, ναι. Βασικό είναι ότι ζητήθηκε μείωση συντάξεων, και αυτό πρέπει να το πούμε στο τραπέζι. Ζητήθηκε μείωση συντάξεων, ναι, ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί και στο Παρίσι. Έχουμε εικόνα τι απάντησε η ελληνική πλευρά. Κοίταξε, Μίλη, αυτό που υπόθηκε και στο Παρίσι είναι ένα ξερό όχι, αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που τίθεται από την Τρόικα, νομίζω θα το δούμε το επόμενο διάστημα πιο έντονα μπροστά μας. Ακριβώς. Ναι. Αυτή τη στιγμή, νομίζω ο κ. Καπερνάρος το είπε νωρίτερα. Ναι, ναι, το είπε, ναι. Ο κ. Νικολόπουλος, δεν θυμάμαι. Υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή. Δεν έχει αναλάβει ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα ο ένας από την Τρόικα ουσιαστικά δεν λειτουργεί, γιατί δεν δίνουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Άρα πρέπει να υπάρξει λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Γιούγκερ και στη συνέχεια να πάρουν τις απαραίτητες οδηγίες για να κινηθούν αναλόγως. Αυτό που υπάρχει όμως είναι. Δεν έχουν υπόψη τους πάντως συνταξιούχοι. 25% λέει μείωση. Είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Είναι πράγματα τα οποία προβλέπονται στο μνημόνιο και στους εφαρμοστικούς νόμους. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Εξάλλου, τέθηκε το θέμα των αποκρατικοποίησεων. 500 εκατομμύρια μέχρι τώρα, έναν του στόχου 1,5 δις. Άρα και εκεί μεγάλη τρύπα. Απόκληση, ναι. Ακριβώς, μεγάλη απόκληση. Βάλαν το θέμα του νέου μισθολογίου και των 5.500 απολύσεων. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Επιμένουν. Ακριβώς, ναι, είναι κάτι το οποίο θα τα βρούμε. Είναι κάτι το οποίο θα τα βρούμε το επόμενο διάστημα. Ναι, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε πολύ σίγουρος και στο καφενείο της Βουλής σήμερα, αλλά και το Σάββατο στην Ιδρύα του Συνεκδήλωση. Εγώ θα διακόψω λίγο τον Άρη για το καφενείο της Βουλής. Χύθηκε ένας καφές, προσέξτε τώρα, πώς λειτουργεί η κυβέρνηση. Όπως εκεί πήρουν ένα καφέ. Κάτι είπε ο κ. Χαρακόπουλος. Χύθηκε ο καφές και του λέει ο κ. Χαρακόπουλος: ωραία, θα πάρουμε λεφτά ως κυβέρνηση, θα βρούμε λεφτά. Δηλαδή ρίχνουν τον καφέ και δηλαδή πρόκειται περί τρέλας τώρα, έτσι. Εγώ δεν αναφέρομαι στο θέμα του καφέ, απλώς στην ομιλία του Πρωθυπουργού, την επίσημη του δημόσια του Σαββάτου, που αναφέρθηκε σε φοροελαφρύνσεις. Και περιμένουμε λοιπόν να τις δούμε, κάτι το οποίο όμως μέχρι στιγμής δεν φαίνεται, Μίλια. Από εκεί και πέρα. Ένα σύντομο σχόλιο περί των. Και επίσης αυτό που υπόθηκε νωρίτερα για το Βερολίνο και από τον κύριο Αθανασίου για τη σύνοδο του Μιλάνου την προσεχή Τετάρτη. Είναι μια ψευδαίσθηση, αν περιμένουμε ότι θα γίνει κάτι στη σύνοδο μεθαύριο. Είναι μια σύνοδο την οποία τη ζήτησε ο Ρέντσι, την ανέβαλε η Μέρκελ 3 φορές και μετά πολλών βασάνων και κόπων θα γίνει την Τετάρτη, αλλά δεν νομίζω ότι περιμένουμε κάτι. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Γιούγκερ ήρθε την Παρασκευή στην Αθήνα, μίλησε για ένα πακέτο αναπτυξιακό και ο κύριος Σόιμπλε το γύρισε πίσω. Και ο κύριος Γκάμπριελ, σήμερα σοσιαλδημοκράτης, αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομίας της Γερμανίας, που έχει επίσης το ενδιαφέρον του για το ποια θα είναι η στάση του Βερολίνου έναντι τέτοιων ζητημάτων. Και να πούμε ότι στο Λουξεμβούργο, που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Γιούνκερ, ο κατώτατος μισθός 1.900 ευρώ. Ο κατώτατος 1.900 ευρώ. Νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιμένουμε κάτι όσον αφορά από την Ιταλία και τη Γαλλία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Καταρχήν ότι Προσπαθώ τα πόλη να εντάχει για το ίσον. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αξίζει να ανοίξουμε ένα κύκλο. Διότι αυτή τη στιγμή η πολιτική της Μέρκελ δέχεται επιθέσεις. Όχι κρυφές, φανερές. Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι φεύγω από την αντιλητότητα. Μια γαλλική κυβέρνηση όμως η οποία είναι σε πύληνα πόδια και μια γαλλική η οποία είδαμε σήμερα δημοσκοπήσεις που έχει δημοσίως δημοσίως. Δεν μπορούμε να είμαστε μαθητούδια της κυρίας Μέρκελ. Αυτά αν αποτυπωθούν κάπου κάτι σημαίνουν. Είναι μεταβολή ενδεχομένως του συσχετισμού. Και ένα τελευταίο σχόλιο επί των δημοσκοπήσεων. Επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Μιχόπουλος στη ΔΕΘ και στην παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα και στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα πάω λίγο πιο πίσω. Είπε ότι άρχισε η κατρακύλα του Σαμαρά. Νομίζω ότι η κατρακύλα. Ήταν το σημείο. Εγώ θα πάω πιο πίσω, 3 χρόνια πίσω, στον Νοέμβριο του 2011 και νομίζω ότι η κατρακύλα της Νέας Δημοκρατίας άρχισε από τον Νοέμβριο του 2011. Δεν τους πάει καλά η Θεσσαλονίκη. Όταν ο κύριος Σαμαράς, νομίζω η κατρακύλα της Νέας Δημοκρατίας άρχισε από τον Νοέμβριο του 2011, όταν ο κύριος Σαμαράς αποφάσισε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αθώωσε σήμερα στο θέμα των υποβρυχίων και μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Και έχει γίνει ένας μικρός χαμός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και σήμερα, επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα και στην αθώωση από τον κύριο Πανάστη στο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ αντέχει, η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι είναι δυνατόν να αθώσει το ΠΑΣΟΚ και να του στηρίξει. Σήμερα ο κύριος Σαμαράς, στην τελετή καθέληξη του υποβρυχίου Πιπίνος, αναφέρθηκε στον κύριο Βενιζέλο με πολύ θερμά λόγια. Και ουσιαστικά είπε ότι ένας δικός του νόμος που εισηγήθηκε και ψήφισε η Βουλή και περιήλθαν στην κυριότητα. Και ευχαριστά ίσα του τα υποβρέχεια εκεί που μπατάριζαν, τώρα είναι στα ίσα του. Άλλο ένα ζήτημα λοιπόν που ήταν ο Βενιζέλος και η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ. Τώρα που μιλάς για υποβρύχια κλπ., ο κύριος Αβραμόπουλος τέλος του μηνός φεύγει. Φεύγει τέλος του μηνός. Θα έχουμε νέο υπουργό. Θα έχουμε και μήνυα σχηματισμό. Θα πάω σε αυτό που 10 δευτερόλεπτα για τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω Νοέμβριος του 2012 είναι το κλειδί η συμφωνία για την κυβέρνηση Παπαδήμου και η μεγάλη κίνηση που έγινε το 2012 το Φεβρουάριο, όταν ο κ. Σαμαράς αποφάσισε να ψηφίσει το μνημόνιο. Ψήφισε το μνημόνιο, διαγράφησαν 20 βουλευτές και ήταν η πρώτη μεγάλη ρήξη της κεντροδεξιάς μετά από 40 Νοεμβρίου πήρε ψήφο εμπιστοσύνη ο Παπανδρέου και 17 έγινε κυβέρνηση Παπαδήμου, κύριε Ραβανέ. Αυτό με το ξαναπώ. Σωστό είναι αυτό. Επίσης, βλέπουμε να παγιώνεται και να διευρύνεται η διαφορά. Νέα Δημοκρατία. Είδαμε μια δημοσκόπηση, να σου θυμίσω, Άρη, χτες νομίζω, στον Ελεύθερο Τύπο, με διαφορά 3,7 μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια καινούργια εταιρεία. Είναι μια καινούργια. Η Voice, την οποία δεν την έχουν ξαναδεί. Θα τη δοκιμάσουμε. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια παγιωμένη διαφορά και μια διαφορά η οποία διευρύνεται. Από εκεί πέρα έχουμε πολύ χαμηλή συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία και επειδή ο κύριος Πανάς δεν ανέφερε. Δεν είχε τα στοιχεία. Η συσπήρωση τη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ χαμηλή και υπάρχει σύμφωνα με πληροφορίες ροή από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΣΥΡΙΖΑ τη τάξη των 3 με 5 μονάδων. Που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Και εκεί τι έχουμε, την εξάντληση της φοροδυτικής ικανότητας των μικρομεσαίων, αυτό που ανέφερε και ο κ. Καπερνάρος, δηλαδή ο κ. Νικολόπουλος, που προέρχονται και από, από την παράταξη της κεντροδεξιάς. Και από εκεί και πέρα, όταν έχει πληγεί η ραχοκοκαλιά της κεντροδεξιάς, είναι πάρα πολύ εύκολο να ζητήσει λύσεις αλλού. Μια κυρία ανέφερε πριν ότι για τα 850 ευρώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Ο Ένφη, ο οποίος έπληξε πάρα πολύ. Κοίταξε, αγαπητέ Άρη, ορισμένοι πολιτικοί, δεν ξέρω και του Μαξίμου, ίσως ζουν σε άλλο κόσμο. Να δώσω μια είδηση ακόμη. Έχει πολύ βαριές κουρτίνες του Μαξίμου και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται έξω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Να δώσω μια είδηση που αναφορά τις κουρτίνες. Ξεκινάει την Τετάρτη συζήτηση στη Βουλή για το ψήφο εμπιστοσύνης. Ξεκινάει απόγευμα καταρχήν και εκεί θα οριστεί ότι θα γίνονται και πρωινές συνεδριάσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ποιος την ξεκινάει, δεν την ξεκινάει ο κύριος Σαμαράς για τη λήψη της Συνόδου Κορυφής. Την ξεκινάει και ο κύριος Βορίδης. Με κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Εκπροσωπείται σήμερα από τον κύριο Βορίδη και τον κύριο Γεωργιάδη. Οι οποίοι προέρχονται από το Λάος. Από πού? Από το Λάος του Πιο μικροί, όταν ήσανε μικροί. Νομίζω από τη νομική απ' έξω. Ορίστε. Από τη νομική απ' έξω. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Νικόλοπουλε? Λέω όταν ήσαντε νέοι, βρε παιδί μου, πού ήσαντε στο Λάος. Πού ήσαντε, στην Ονέδη. Αυτό είναι μεγάλο φάουλ. Την ίδια μέρα ο κύριος Βενιζέλος βάζει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ο Καραμαλής δεν έχει πει για αυτούς. Γιατί ρωτάς εμένα, ο Κώστης ο Καραμαλής πώς τους έλεγε αυτούς? Δεν θα τους πάρω ποτέ τα άκρα. Και δεν τους πήρε ποτέ. Ολοκληρωσές. Επειδή αναφέρθηκε στην αλλαγή του κ. Αβραμόπουλου, θα έχουμε την αντικατάστασή του. Ναι. Και υπάρχει έχουμε ονόματα που παίζουν για τη θέση του κ. Αβραμόπουλου. Υπάρχουν κάποια ονόματα, αλλά δεν κρίνω σκόπιμο να τα αναφέρω. Θα αλλάξουν και άλλοι υπουργοί. Και χάθηκε το ερώτημα σου. Δύο αδέρφια μπορεί να μπουν στην διακυβέρνηση. Συγγνώμη, για μήνυα ανασχηματισμό. Α μιλήσει ο δημοσιογράφος. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι μπορεί να γίνει ένα μήνυ φρεσκάρισμα τη. 2-3 υπουργοί. 2-3 υπουργοί και τουλάχιστον 3-4 υφυπουργοί. και ενδεχομένως να υπάρχει και αλλαγή στο επικοινωνικό επιτελείο. Α, και στο επικοινωνικό. Δηλαδή είναι 10 άτομα, 12. Ενδεχομένως. Ακούγονται και άλλα βασικά υπουργεία. Και το βασικό επιχείρημα είναι ότι. Φωτογράφησε για κάποιον υπουργό το Σάββατο ο κύριο Σαμαράς στην ομιλία του. Τον κύριο Ντινόπουλο. Νομίζω τον οποίο τον είχε όμως σήμερα δίπλα του. Νομίζω ότι πήγε μόνο στον Ντινόπουλο δίπλα του. Αλλά του είχε λίγο γυρισμένη την πλάτη ο Σαμαράς, δεν τον κοιτούσε πολύ. Θα μπορούσαν διακριτικά να τον απομακρύνουν και να του πούνε γύρι μου, κάνε λίγο στην άκρη. Για να δούμε. Στη Β' πόσοι βγαίνουν δηλαδή. Στη Β' με τα σημερινά δεδομένα της δημοσκόπησης η Νέα Δημοκρατία θα βγάλει 6 με 7. Από? Από 13. 14. Άρα όλοι να γίνουν υπουργοί όπως είναι τώρα δεν γίνεται. Και αν ρωτάτε και για την Α, 2. Η Νέα Δημοκρατία με τα σημερινά δεδομένα. 2 με 3 από τους 7. Θέλω να έρθω λίγο στη δημοσκόπηση και θέλω να θυμηθεί ότι στην Α θα πάει η κυρία Μπακογιάννη και η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Αυτές είναι οι δύο που έχουν το προβάδισμα πολύ μπροστά. Η κυρία Μπακογιάννη θα προσπαθήσει να πάρει πάρα πολλούς ψηφούς για να θέσει και θέματα. Μα ήδη από τώρα δουλεύει το γραφείο της κυρίας Μπακογιάννη σε έντονους ρυθμούς. Την είχα εδώ και τη ρώτησα και μου λέει ναι, δουλεύω από τώρα. Μου λέει γιατί είναι δύσκολη η εκλογική η μάχη. Το αμήνεις καλά δεν πάει για την πρώτη Αθηνών. Είναι δύσκολο όμως να... Παραμεθόριος δεν θεωρείται η πρώτη Αθηνών. Λοιπόν, έχω μπροστά μου τη δημοσκόπηση του κυρίου Πανά, όπου βλέπω ότι, κύριε Κακουλίδη, η Δημοκρατική Αριστερά είναι στο 0,7% και θέλω να μας κάνετε ένα σχόλιο για αυτά που διαδραματίστηκαν, αγαπητέ κύριε Κακουλίδη, στο συνέδριο της Διμάρ. Η ταυτόσιμη θέση όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημάρα που δεν ήθελε να είναι υποψήφιος ο κ. Κουβέλης. Τι σχόλιο κάνετε, εσείς είστε πάρα πολλά χρόνια, είστε και φίλος του Προέδρου, του κ. Κουβέλη. Και συμβουλός. Και συμβουλός του. Τι εικόνα έχετε, είναι στην πολιτική ανυπαρξία αυτό το ποσοστό και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω. Το αντιλαμβάνομαι και δέχομαι όσο ειλικρινή τη λύπη σας. Και η δική μου είναι εξίσου οδυνηρή, μπάση περιπτώσει. Είναι γεγονός ότι το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας στην προσπάθειά της να βρει μια λύση για κατευνασμό των οξυμένων πνευμάτων μέσα στο εσωτερικό του κόμματος είχε την άποψη και την εξέφρασε ότι η αλλαγή στο ανώτατο επίπεδο της ηγεσίας θα ήταν μια λύση. Ο πρόεδρος θεώρησε ότι θα ήταν εγκατάλειψη μιας μάχης, θα ήταν σαν τον καπετάνιο που εν ώρα τρικυμίας αφήνει το τιμόνι του πλοίου και είπε ότι θέλει να βγάλει από την κατάσταση αυτή την Δημάρ ο ίδιος. Και ενδεχομένως να δρομολογήσει εξελίξεις όταν ο χρόνος και οι συγκυρίες το επιβάλλουν. Το καλό είναι ότι η κοινοβουλευτική ομάδα από τη στιγμή που δέχτηκε το ερώτημα και απάντησε με αυτόν τον τρόπο ο πρόεδρος δήλωσε ότι εφόσον το συνέδριο αποδέχεται την θέση του πρόεδρου η ίδια θα τη σεβαστεί. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή το θέμα της αντίδρασης περαιτέρω της κοινοβουλευτικής ομάδας προς τις πρωτοβουλίες και τις θέσεις. Άρα αυτό το σενάριο που ακούγεται τώρα με τη νέα κατάσταση, με όχι, πάλι πρόεδρο τον κύριο Κουβέλη, ότι θα έχουμε νέες αποχωρήσεις και τα λοιπά από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όχι, οι πληροφορίες δεν υπάρχουν από τη στιγμή που διαστόματος του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, του Δημήτρη του Αναγνωστάκη, κατετέθη στο συνέδριο αυτή η δήλωση. Ξέρετε τι με ρωτάει ο κόσμος, πολλοί τηλεθεατές της εκπομπής και πάρα πολλοί αναγνώστες της Κυριακάτικης Κόντρα News που με την ευκαιρία θέλω να σας ευχαριστήσω και για την αγάπη σας και για τη μεγάλη αγκαλιά που δείξατε και αυτή την Κυριακή για την Κυριακάτικη Κόντρα News. Μας κρατάτε σε πολύ υψηλά επίπεδα κυκλοφορίας. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω πάρα πολύ την επικοινωνία σας και την έντονη κριτική σας για να διορθώσουμε πράγματα και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Θερμά σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Ένας πρόεδρος, ο οποίος ηγείται ενός κόμματος, ενός ιστορικού κόμματος, όπως η Δημάρ, και φτάνει να πάρει στις εκλογές το ποσοστό του 1,3% αν δεν κάνω λάθος. Πιστεύετε ότι πρέπει να παραμένει στη θέση του ή πρέπει με γενναιότητα να παρετείται και να δίνει ενδεχομένως την εξουσία σε κάποιους άλλους, πιθανώς νεότερους και πιθανώς πιο δυνατούς για να τρέξουν καλύτερα την πορεία αυτού του κόμματος. Τι πιστεύετε ότι έπρεπε να κάνει ο κ. Κουβέλης? Κάνει καλά, δηλαδή, που επιμένει, παραιτήθηκε, μετά ξεπαρετήθηκε και τώρα επιμένει και θέλει να παραμένει στο τιμόνι της Διμάρ? Δεν είναι ακριβώς έτσι η εικόνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ θεωρώ ότι αυτή η ιστορία έχει λυθεί ως εξήγηση από τη στιγμή που εμφανίστηκε το θέμα αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, θα ήθελα απλώς να πω ότι το 1,3 δεν το έφερε από μόνος του ο Κουβέλης. Το 1,3 ήταν αποτέλεσμα μιας πολιτικής την οποία είχαν συμφωνήσει πάντες. Τα στελέχη, η Κεντρική Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Και στον Πεσβιές της κυβέρνησης. Αντιλαμβάνεστε ότι η δημοκρατική αριστερά, ναι, πληρώνει ακριβώς αυτήν την έλλειψη απάντησης ή την τοποθέτηση για την είσοδο και την έξοδό της στην κυβέρνηση με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Με μια ρητορική που δεν έπεισε. Καλώς μπήκαμε, καλώς βγήκαμε. Κακώς μπήκαμε, κακώς βγήκαμε. Κακώς βγήκαμε, καλώς μπήκαμε. Αντιλαμβάνεστε ότι όλες οι εκδοχές που μπορούν να συνθέσουν τη φράση του καλός και του κακός με ένα ακόμα πρόσημο έχουν αναλωθεί χωρίς να έχουν πείσει κανένα. Έχουμε καταλάβει και μέσα από ό,τι μας έχει συμβεί ότι έχουν φύγει πια τα χρόνια, έχουν αλλάξει οι καιροί του άλλα λέω, άλλα θέλω και άλλα εννοώ. Μάλιστα. Αυτό το καταλάβαμε. Ήτανε ένα ολέθριο και πολιτικά αλλά και ηθικά λάθος μας, διότι το ακολουθήσαμε ίσως από μια αμηχανία στο να είμαστε συνεπείς σε ένα αξιακό σύστημα που ως αριστερά της ευθύνης που είχαμε δηλώσει μας έφερε στο σημείο να προχωρήσουμε σε ένα συμβιβασμό που νομίζαμε ότι είχε τις διαστάσεις του ιστορικού, αλλά τελικά απεδείχθη ότι ήταν ανιστόρητος. Πρέπει να πάω, φίλες και φίλοι, σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά θα μπούμε στη συζήτηση για τις συνεργασίες από εδώ και πέρα και θα ρωτήσω καταρχήν τον κύριο Αθανασίου για αυτό το θέμα, πώς ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει τις συνεργασίες στην περίπτωση της αυτοδυναμίας και στην περίπτωση της μη αυτοδυναμίας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.